Πολύ καλό, έτσι. Είναι η, τρομερή, η πιο τρομερή ιστορία της ζωής σου. Έχετε να μου πείτε κάποια καλύτερη ιστορία ζωής τα τελευταία 20 χρόνια. Πώς ρωτάω. Δεν έχω να σου πω. Εσύ. Λοιπόν, πες μας καταρχήν πώς γύρισε ο διακόπτης. Τη ομάδα ή σήμερα. Τη ομάδα σήμερα. Σήμερα, κοιτάξτε. Εμείς ξέραμε ότι η Real μπαίνει πολύ να τα σοπιστεί, έπρεπε να μείνουμε κοντά. Όπως είπα πριν, ο Ολυμπιακός θα κάνει το λάθος με κακές επιλογές στην επίθεση. Έδωσε ανοιχτό γήπεδο στους επίσης Ρεάλ και φύγανε 20 πόντους. Ο 20 πόντους στον τελικό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. 25. Από εκεί πέρα δεν το γυρίσαν, αλλά ήταν πολύ αργά. Εμείς μείναμε κοντά στο σκορ και σε μήχρονο είπαμε ότι το μπορούμε. Και όπως είδατε, ανεβάσαμε λίγο την άμυνα, πετύχαμε μεγάλα σουτ. Λίγο. Πόσα πόντους βάλαμε. Είχαν 0. Κάποια στιγμή 10 σουτ. Διανοήστε και είχαμε 15 πόντους τον Ρεάλ Μαδρίτης και 15 τη Φενέρμπαξε. Υπάρχει κάποιο που μπορεί να μας πει κάτι. Είμαστε πανάξια από τα Ευρώπη. Δεν έχω λόγια. Εγώ πίστευα ότι μπορούμε να καταφέρουμε ένα Final Four. Τώρα τρώγοντας έρχεται και η όρεξη και βλέπετε ότι ο κόσμος πόσο διψασμένος ήταν. Δεν έχω λόγια για τον οργανισμό, για τους παίχτες μου, για τον προπονητή μου. Ζούμε απίστευτες στιγμές, παιδιά. Είναι όνειρο. Όταν τελείωσε η σειρά με τη Μακάπη, είδες καθόλου στον ύπνο, τι σκέφτηκες, πώς σηκώνουμε το κύπελο. Όχι. Όχι. Γι' αυτό όπως είδατε, το σήκωσα όπως να είναι. Δεν ήξερα πώς θα τέσσερα. Δεν ξέρω να προχαιρετήσουμε και σε ευχαριστήσουμε. Θέλω να μας πεις πώς νιώθεις που κακά τα ψέματα. Γιατί εντάξει, σίγουρα είναι μια ομαδική επιτυχία. Αλλά έχει και την ατομική σου αγκίδα, τη δική σου. Αυτό ξέρει, υπάρχει και το MVP. Πώς νιώθεις που το όνομά σου μπαίνει δίπλα σε ιερά τέρατα. Πα όπω ο Παπαδουκά, ο Σπανούλη, ο Διαμαντήλη που έχουν πάρει αυτό το MVP. Και φυσικά, πώ νιώθει που κάνει κάτι το οποίο έχει γίνει από, μόνο από έναν να μα υπονέσει τα φεύγει από τη μία ομάδα, πηγαίνει στην άλλη και την οδηγεί στην κορυφή τη Ευρώπη τόσο γρήγορα. Είμαι πολύ, πάρα πολύ περήφανο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Ήταν για μα πολύ δύσκολη χρονιά. Αλλά όπω είπα, είμαι περήφανο για όλα τα παιδιά και τον προπονητή. Δίναμε κάθε μέρα μάχη με τον εαυτό μα, την προπόνηση. Και όπω είδατε, η χημία τη ομάδα μέρα με τη μέρα βελτιωνόταν. Δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Χαιρόμαστε γι' αυτό και δεν υπάρχουν λόγια, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δουλεύω καλά.